Όσον αφορά τη συζήτηση στο θέμα τη ασφάλεια και τη εγγύηση, αλλά και γενικότερα στο Κυπριακό. Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων από το Παρίσι, μετά το πέρα τη Διεθνού Διάσκεψη για το Μεσανατολικό, ο Νίκο Κοτιά έδωσε πληρωμένη απάντηση σε όσου μεθοδεύουν απομάκρυσή του από τι διαπραγματεύσει, ισχυριζόμενοι ότι και το μέγαρο Μαξίμου είναι έντονα ενοχλημένο από του χειρισμού του ιδίου στη Διεθνή Διάσκεψη, προβάλλοντα συνεχώ διασάλευση σχέσεων Αθηνών-Λευκοσία είναι η φωνή του κυρίου τους, δηλαδή των Τούρκων, είναι λογικό να θεωρούν ότι η επιτυχία στη Γενέβη θα ήταν η επιτυχία αν παραδεινόμασταν στους Τούρκους, νομιμοποιούσαμε τα παρεμβατικά τους δικαιώματα και την ικανότητα δυνατότητά τους να κατέχουν τμήμα της Κυπρού. Για να προσθέσει με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό. Πρέπει να εφαρμοστεί ο Ευρωπαϊκός και διεθνή Νόμος, πρέπει να αποδοθεί στην Κύπρο η κυριαρχία, να αποδοθούν το μέγιστο δυνατό των δικαιωμάτων στους Τουρκοκύπριους και το μέγιστο δυνατό αίσθημα ασφάλειας στους ο Νίκο για ακόμη μια φορά απέρριψε του τουρκικού ισχυρισμού πω η Ελλάδα ήθελε διακοπή τη διάσκεψη τη Γενέβη. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ήθελε συνέχιση τη συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο για να δοθούν οι απαραίτητε οδηγίε στι τεχνικέ επιτροπέ. Και είναι εκπληκτικό ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά, ελληνικά ή και άλλα μέσα μαζική ενημέρωση τα οποία υιοθετούν αυτού που ακυρώσανε τη συμφωνηθήσα διαδικασία στη Γενέβη. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και επιπλέον μετά να ρίχνουν τα βάρη σε αυτούς που επιμένουν στι συμφωνίε. Στα ελόγω δημοσιεύματα, απάντησε και το Μέγαρο Μαξίμου, στηρίζοντα πλήρω από τη μία τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζά και απορρίπτοντα τα περί συννεφιά στι σχέσει Αθηνό-Λευκοσία. Για άλλη μια φορά, δημοσιεύματα που παρουσιάζουν υποτιθέμενη διάσταση απόψεων ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκοσία ή ερμηνεύουν ω ανελαστική διστάση τη ελληνική πλευρά στερούνται σοβαρότητα και λευκοσια οι ερμηνευουν ω ανελαστικη δισταση τη ελληνικη πλευρα στερουνται σοβαροτητα και αξιοπιστια ο Έλληνα Πρωθυπουργό σημειώνει ακόμη πω βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Πάμε